Κοίτα τώρα τι μου έχεις κάνει εδώ πέρα. Εγώ θέλω να ξεκινήσω, ναι. Γιατί μπορώ να πάρω το μαχαίρι και να αρχίσω να το πάω στα όστρακα και μόλις το βάλω μπροστά τα όστρακα και πάει και κλείνει. Ξέρεις γιατί φοβάται να το φάω. Αυτός είναι ο σκοπός του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Τι ναι. Κάνεις Δημήτρη εδώ. Είμαι καλά Μαρία, εδώ. Ήρθαμε να φτιάξουμε ωραίες συνταγές με θαλασσινά. Καλά, περίμενε μέχρι να σε πάω στις συνταγές. Έχω να πω πολλά. Να στείλω μια γλυκιά καλησπέρα ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Να πούμε ότι σήμερα δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε έναν σεφ από μια μεγάλη αλυσίδα. Το τι έχω να πω δεν λέγεται το στόμα μου σήμερα. Δεν θα σταματήσει. Ολόφρεσκα προϊόντα μπροστά μου, ολόφρεσκα θαλασσινά. Θα τα δούμε όμως και στην πορεία. Εσείς καθίστε αναπαυτικά, προσδεθείτε, ετοιμαστείτε. Μπείτε στο zoomomorpha.gr για να παρακολουθήσετε τα πάντα από εκεί. Γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας στο YouTube. Βλέπετε, χτυπάνε καμπανάκια δεξιά-αριστερά. Φυσικά μπαίνετε στη σελίδα μας στο Zoom όμορφα, γιατί από εκεί θα μάθετε τα πάντα για το Μύρις Ελλάδα, που μας παρακολουθείτε σε όλη την Ελλάδα, Αμερική, Καναδά. Παίρνουμε μία ανάσα όμορφη. Δημήτρη, πάρε τα πάνω σου. Έτσι. Γυρίζουμε. Να οξυγονωθεί ο εγκεφάλος. Zoomomorpha.gr. Επιστρέφω για να δούμε τη συνταγή μας. Το zoomomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomomorpha.gr. Θέλεις να στείλεις το φιλάκι σου στην κάμερα. Λοιπόν, φιλιά πολλά στην όμορφη Κέρκυρα. Θα μου ξεκινήσεις όμως με μία ωραία με τι. Λοιπόν, μιας και έχουμε θαλασσινά, με τι να ξεκινήσουμε με το ιστοναφρό της θάλασσας, αγάπη μου κοιμάται. Λοιπόν, και επειδή αγάπη μου είναι η μαγειρική, πάμε απευθείας να ξεκινήσουμε. Όχι, περίμενε! Γιατί? Δεν είμαστε μόνοι μας στο στούντιο. Να στείλουμε γλυκιά καλησπέρα στη γλυκιά μας την Άντα που μας παρακολουθεί. Ασφάλιος. Στη γλυκιά μας τη Γεωργία που είναι εδώ. Θα την βγάλουμε, δεν ξέρω αν θα την βγάλουμε. Επιβάλλεται. Τη βλέπω έτσι λίγο, θέλει, δεν θέλει. Θα το δούμε. Θα το κανονίσουμε. Πόσα χρόνια, παιδί μου, ασχολείσαι με τη μαγειρική? Με τη μαγειρική φέτος κλείνω 15 χρόνια σε επαγγελματικό επίπεδο. 15 χρόνια φέτος. Περίμενε. Και στη Μεσόγειο θάλασσα πόσα χρόνια είσαι? Πάω για 3 χρόνια πλέον. Πας για 3 χρόνια. Ναι. Σε αυτό το δεσπέσιο μαγαζί που θέλεις να μπεις μέσα και να τα πάρεις όλα και να φύγεις. Αλλά ναι, αυτό κάνουμε. Ισχύει. Θέλεις λοιπόν να μου πεις τι έχω στο καλάθι μου? Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα καλάθι με απόλυτα ανιστήσιμα πράγματα. Έχουμε χταποδάκι. Ναι. Έχουμε θράψαλο. Έχουμε σουπιά. Μου έχεις φέρει καλούδια. Καλαμάρι, oh, μάνα, τι θα φάω. Μύδια, στρίδια, γαρίδες γάμπαρες, έχουμε αργεντινής. Νάντα, ναι. Νάντα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου από όλα? Οι καραβίδες θα έλεγα. Καραβίδες. Οι καραβίδες. Πλησιάζουν στον αστακό και έχουν πολύ ωραία γεύση. Είναι πολύ ωραία. Ναι. Θα κάνουμε και άλλα τέτοια που θέλουμε. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, πες μου την ονομασία του. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ εύκολο πιάτο. Ονομάζεται γαρίδα ροκαούζο. Είναι μια μακαρονάδα, απλή. Ναι, μην μου πεις πολλά. Κάτι πάμε μονάχα να το δείξουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας για αυτή τη δεσπέσια μακαρονάδα από τη Μεσόγειο θάλασσα και επιστρέφω. Για τη μακαρονάδα Μεσόγειος θα χρειαστούμε 8 γαρίδες ολόκληρες, μισό φινόκιο, 2 κολοκύθια, 100 γραμμάρια ρόκα baby, 2 κλονάρια κρεμμυδάκι φρέσκο, 50 μιλίτρια ούζο, 25 μιλίτρια καλαμποκέλαιο, 250 γραμμάρια σπαγέτι, αλάτι, πιπέρι, 1 τρίτο άνηθο. Είδαμε τα υλικά, με έχεις τρελάνει, δηλαδή θα μου βάλεις και λαχανικό μέσα, θα μου τα βάλεις όλα. Και λαχανικό και λίγο ουζάκι για τη μυρωδιά και μακαρόνια. Πολύ απλή συνταγή, πάρα πολύ γρήγορη, ανάλαφρη. Τρώνε πολύ στο μαγαζί, ναι, συγκεκριμένη, ναι, που ζητάνε. Όταν φτιάχνουμε, ναι, ναι, ναι. Θέλεις λίγο να μου πεις τη φιλοσοφία του μαγαζιού πριν ξεκινήσω, δηλαδή τι κάνω τώρα, ναι, εγώ εκεί? Θα πάρω τα πράγματά μου, θα φύγω? Όχι. Θα κάτσω. Θα έρθεις. Θα επιλέξεις. Ναι. Θέλεις να φας στο μαγαζί, θα καθίσεις σε έναν υπέροχο χώρο που έχουμε διαμορφώσει. Δεν υπάρχει ο χώρος, έτσι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, με πολύ μεράκι. Πολύ μεράκι, είναι ένας πολύ ζεστός χώρος. Νομίζω ότι θέλεις να καθίσεις για ώρες εκεί. Εξού και έχουμε και πολύ κόσμο, ο οποίος με το που τελειώνει το φαγητό του, μετά λέει θέλει να καθίσω να φάει το γλυκό του και τα σχετικά. Να βγει και το καφέ του. Το καφέ, όχι τόσο για καφέ, αλλά. Αφού θα πω στην κυρία Άντε και θα μου το φέρει το καφέ. Έτσι, αυτό ναι. Ναι, ναι. Δεν λοιπόν μου χαλάει χατήρι.
Μετά, αν θέλει, μπορεί να σου στείλουμε delivery στο σπίτι, να επιλέξει ό,τι θέλει από τα φρέσκα, να σου τηγανίσουμε, να σου μαγειρέψουμε, να σου ψήσουμε και να σου στείλουμε. Όχι μόνο στην περιοχή που βρισκόμαστε, έχουμε όλη την περιοχή που μπορούμε ναι, να παραγγείλουμε. Έχουμε αρκετά μεγάλη ακτίνα που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Και μπορούμε να σου στείλουμε ή να έρθει εσύ ο ίδιος να το πάρει απευθείας από το κατάστημα. Και θα μου τα έχει όλα έτοιμα, γιατί εγώ δεν θέλω να πιάσω ούτε το ψάρι ούτε τη γαρίδα να την καθαρίζω. Έχουμε ένα... Έχω το θεϊκό τον ήχη, δεν θέλω. τι θα κάνει. Το προσωπικό μας είναι άρτια εκπαιδευμένο σε αυτό το κομμάτι, οπότε από την αρχή θα πάρει το ψάρι, θα το καθαρίσει, θα το μεταφέρει σε εμάς στην κουζίνα και εμείς πλέον θα τα αναλάβουμε να φτιάξουμε μια τελειότητα και να στην προσφέρουμε. Καλά είσαι, απίθανος, δεν υπάρχει απλά. Καλό μαγειρεμένο, μοσκοβολισμένο, όπως πρέπει να έρθει λαχταριστό στο πιάτο σου. Ολόφρεσκα. Ολόφρεσκα. Το πρωί ξημερώματα τα έχουμε πάρει, τα φέρνουμε στο μαγαζί. Βεβαίως. Και μετά στην κυλίτσα μας. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχουμε βάλει εδώ το νερό να βράζει για να βάλουμε τα μακαρόνια. Τέλεια. Και μέχρι να βράσει το νερό, πάμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε τα λαχανικά μας. Λοιπόν. Εγώ αυτά τα λαχανικά δεν τα έχω δει πολύ. Ίσως δεν τα καταλαβαίνω όταν τα δοκιμάζω. Τη δικιά σας την έχω δοκιμάσει, είναι τέλεια. Δεν το καταλαβαίνεις μέσα όμως. Και εκείνη όλη η ιστορία. Να ομογενοποιήσεις τα υλικά σου κατά το βρασμό και μετά μονάχα να σου αφήνει κάποιες πολύ ελαφριές γεύσεις στον ουρανίσκο. Κάποιες μυρωδιές ουσιαστικά. Λοιπόν, δεν θέλουμε να έχουμε βαριές γεύσεις γιατί η γαρίδα είναι πάρα πολύ φρέσκα και αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μας αφήσει τη γεύση της γαρίδας περισσότερο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι σε ένα τηγάνι. Μην ξεχνάτε, like, hey, like. Θα ψιλοκόψουμε ένα φινόκιο. Τέλεια. Γενικά είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Τίποτα, πολύ εύκολο. Κοίτα κάτω, έχω ένα θέμα με το μαχαίρι. Τι ωραία. Χαρτί στυλό. Και να το χάσετε κιόλας δηλαδή. Live επί τόπου. Μπαίνετε μέσα στο Zoom όμορφα. Για να μάθετε όλες τις συνταγές από το Μύρις Ελλάδα και ιδιαίτερα με τα θαλασσινά μας. Λοιπόν. Το φινόκι είναι το πρώτο που θα βάλουμε γιατί είναι αρκετά σκληρό σαν υλικό. Τέλεια. Και θέλει μαλάκωμα, ε. Ναι. Λοιπόν, θα λατίσουμε λίγο το νερό για τα μακαρόνια. Αγαπάει. Κάτι έλεγε στην Άντζελα Δημητρίου πριν. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Θα πιάσω τις μαργαρίτες. Τι ωραία μου τα έχετε κάνει πάλι σήμερα. Μπράβο στην ομάδα. Μπράβο. Έχεις δει πιο ωραίο στούντιο μαγειρική, πες. Όχι. Πραγματικά. Εντάξει. Λοιπόν. Άμα δεν πενέψεις, λέει το σπίτι σου. Θα βάλουμε μέσα το κολοκυθάκι μας. Θα επιλέξουμε γαρίδες τις οποίες δεν θα τις καθαρίσουμε, δεν θα βγάλουμε τα τσόφλια γύρω-γύρω, δεν θα βγάλουμε κεφάλια ουρές. Θέλουμε να είναι οι γαρίδες ολόκληρες και μετά θα τις καθαρίσουμε εμείς οι ίδιοι. Σε πειράζω, σε τραβάω. Από την Κέρκυρα ξεκίνησε τώρα όλη η ιστορία με σένα, με τη μαγειρική. Κάποιος από την οικογένεια ήταν έτσι που λάτρευε πολύ τη μαγειρική. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου, είναι εξαιρετική, οικιακή βέβαια μαγείρισα για το σπίτι της. Εγώ από μικρός καθόμουν δίπλα της. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το πρώτο φαγητό που έκανες? Το πρώτο φαγητό που έκανα θεωρώ πως όλοι ξεκινήσαμε με τα μακαρόνια τα απλά. Δηλαδή ένα απλό μακαρόνι. Κάτσε, τι εύκολο τρόπος ήταν αυτό. Τι έκανες τώρα εκεί? Λοιπόν, είναι μια ξύστρα, απλή ξύστρα του εμπορίου με την οποία μπορείς να κάνεις πάνω κάτω και τάκα-τάκα απευθείας να κόψεις ένα γολοκύτη. Μας τρελάνεις εσύ το, εσύ θα κάνεις τάκα-τάκα και εγώ θέλω να βλέπω. Παιδιά, παρακολουθείτε τώρα εδώ πέρα. Κύριες, κύριοι, όλοι. Λοιπόν. Βέβαια, κύριοι που μας παρακολουθούν, θα θέλουν μια γυναίκα να το κάνει, αλλά βλέπω ότι οι άντρες έχουν πάρει τις σκυτάλες στο σπίτι και μαγειρεύουν γιατί η γυναίκα λείπει όλη μέρα. Και ο άντρας λείπει. Θα πνέψουμε λιγάκι, θα το βοηθήσουμε λίγο, να κάνει και εκείνο το δικά του. Θα ψιλοκόψουμε τώρα το κρεμμυδάκι μας στο φρέσκο. Θα το βάλουμε και αυτό. Καραβίδα. Ωραία, μάνα. Τέλεια. Αγαπημένα σου φαγητά. Ό,τι έχουν να κάνουν μακαρόνια και πάστες. Γενικώς ριζότα, μακαρόνια. Εσύ έχεις σκεφτεί όλο το... Το μενού που διαβάζω στη θάλασσα. Το μενού... Μπορώ να έχω ένα... Λοιπόν, το μενού το έχουμε το φτιάξει τώρα με πολύ αγάπη αρκετοί συντελεστές του μαγαζιού.
γιατί μόνο ένα άτομο δεν μπορεί. Διότι είναι, μιλάμε ότι πλέον έχουμε πάρα πολλά πόστα μέσα στο μαγαζί. Είναι τα ψάρια τα φρέσκα, είναι εκεί που τα καθαρίζουν. Σου τζουκάκια τόνου με ρύζι. Είναι ωραίο. Το έχω φάει. Μαρία, η φιλοσοφία του μαγαζιού είναι να φτιάξουμε όλα τα μαγειρευτά, τα γνωστά, τα κλασικά, αυτά που ξέρουμε. Ακόμα και αυτά που περιέχουν κρέας, εμείς να τα μετατρέψουμε σε συνταγές που έχουν θαλασσινά. Δηλαδή, π.χ. τα σουτζουκάκια είναι η κλασική συνταγή με το κίμινο, με το σκόρδο μέσα, με τη φρυγανιά, το κρασάκι. Όμως, ο κιμάς δεν είναι από μοσχάρια οποιοδήποτε κρέας, είναι από τόνο. Παίρνουμε το φρέσκο τόνο που μας φέρνουν. Ωραία, είμαι σόλιος. Το περνάμε με αναλυστική και φτιάχνουμε. Αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε μια μέρα. Ναι, να φτιάξουμε τα σουτζουκάκια, ναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Πολύ ιδιαίτερο θα έλεγα, γιατί ναι, δεν θα το σκεφτόταν για σουτζουκάκια τόνου με ρύζι και πορεία πατάτας. Τώρα βέβαια να πω και εγώ, γιατί θέλω να είμαι και ο συνήγορος του διαβόλου εδώ πέρα, ότι τιμές είναι μια χαρά. Δεν είναι τσιμπημένες, είναι τούμπανο. Λοιπόν, εμείς επειδή παίρνουμε. Είναι ισορροπημένες όσον αφορά την ποιότητα. Ναι. Ισχύει. Αχ, τέλειο. Μοσχομύρισε το Μοσχομύρισε, ναι, ναι. Λοιπόν. Το θέμα είναι να μπορέσουν όλες οι ελληνικές οικογένειες να ξαναβάλουν πάλι στην καθημερινή τους διατροφή το ψάρι. Μου λες παρακλάπ σάντουιτς. Κοίτα εδώ, με σολομό. Με καρπάτσιο σολομού, το οποίο καρπάτσιο γίνεται σε εμάς στο μαγαζί, είναι χειροποίητο. Αυτό το έχω φάει, τώρα το βάλατε. Όχι, το έχουμε αρκετό καιρό. Α, αρκετό καιρό, ναι, είπα και ναι, εγώ. Δεν το δοκίμασα. Τέλεια, όλα αυτά θα βρούμε στη Μεσόγειο θάλασσα, λοιπόν. Ορίστε. Έχω πολλά εδώ, θα σε ρωτάω. Κάτσε να δεις τώρα τι έχει να γίνει. Άλλα το πιπερώνουμε ελαφριά και σβήνουμε με το ούζο. Η σάλτσα μας είναι ήδη έτοιμη με τις γαρίδες. Λοιπόν. Πόσο ώρα θέλει τώρα αυτό το για να το αφήσουμε εκεί? Ούτε 5 λεπτά. Ούτε? Ούτε 5 λεπτά. Ναι. Όση ώρα μιλάμε. Ορίστε. Ωραία, να πάω να δω όμως τα υλικά μου. Να δώσουμε τα υλικά. Γιατί τη σπέσια γαριδομακαρονάδα που κάνουμε σήμερα τελείως διαφορετική. Από Μεσόγειο θάλασσα με υπογραφή του γλυκού μας του Δημήτρη. Και επιστρέφω. Για τη μακαρονάδα Μεσόγειος θα χρειαστούμε 8 γαρίδες ολόκληρες, μισό φινόκιο, 2 κολοκύθια, 100 γραμμάρια ρόκα baby, 2 κλονάρια κρεμμυδάκι φρέσκο, 50 μιλίτρι ούζο, 25 μιλίτρι καλαμποκέλαιο, 250 γραμμάρια σπαγέτι, αλάτι, πιπέρι, 1 τρίτο άνηθο. Θέλεις εντάχει να πούμε τι έχουμε κάνει τώρα που είδαμε τα υλικά, λοιπόν, και γυρίσαμε? Ναι, έχουμε βάλει. Αρχικά βάλαμε το νερό να βράσει με τα μακαρόνια που ουσιαστικά θέλει και τον περισσότερο χρόνο. Και μετά σε ένα τηγάνι ρίξαμε το λάδι μας, το φινόκιο, τις γαρίδες, το κρεμμυδάκι φρέσκο, κολοκύθι το οποίο το κόψαμε πάρα πολύ απλά με τον πατατοκαθαριστή. Μπορούμε και με ένα απλό μαχαίρι αν δεν έχουμε πατατοκαθαριστή στο σπίτι. Κρεμμυδάκι φρέσκο και τώρα περιμένουμε. Θα ρίξουμε τα μακαρόνια απευθείας μέσα στη σάλτσα που έχουμε φτιάξει με αυτά τα υλικά. Θα ψιλοκόψουμε άνηθο, θα τα ανακατέψουμε και η μακαρονάδα μας θα ρίξουμε τη ρόκα και η μακαρονάδα μας είναι έτοιμη. Τη ρόκα δεν θέλουμε καθόλου. Μην τα κάνεις σαλτέτε τα μακαρόνια. Όχι, όχι, όχι. Μην τα κάνεις σαλτέτε γιατί εδώ πέρα έχουμε. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ τι γίνεται. Είμαι και εγώ τη σχολή, πίστεψέ με, που δεν θέλω τα μακαρόνια από το κουτί. Εσύ πώς θα τρως σαλτέντε? Όχι πολύ. Όχι πολύ, λέει Γεωργία. Όχι πολύ. Εσύ πώς θα τρως? Κανονικά, δεν έχεις πρόβλημα. Να σου πω, ένα από τα παιδιά μας εδώ πέρα δεν έχει πρόβλημα, το τρώει όπως να είναι. Έτσι. Ναι, δεν ναι, έχει πρόβλημα. Εμείς θα τα βγάλουμε πώς θα τρώμε εμείς οι πολλοί. Έτσι, γιατί μπράβο, ήδη μας έχει σπάσει η μύτη από τη μυρωδιά. Αχ, αχ, και με τι ψωμί θα το συνοδεύσουμε τώρα εδώ πέρα, γιατί η Αρτίνα μας έχει τρελάνει εδώ. Α, με τι ψωμί, βλέπω τι ψωμί τα καρβέλια εδώ, σε βλέπω τα καρβέλια πίσω. Μόνο τα καλύτερα. Λοιπόν. Μόνο τα καλύτερα και τσουρέκι ολόφρεσκο. Γιατί ετοιμαζόμαστε και σήμερα κάναμε εκεί πέρα και τη ζύμη, τα έβλεπα εγώ όλα. Προσπαθώ. Αυτό το γρήγορο που κάνουν με την πλεξούδα, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Στο τάκα τάκα τάκα. Μετά από λίγο βέβαια θα μπορούσα. Θα μπορούσα βέβαια. Υπάρχει μία έτσι, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Εσείς δεν ξεχνάτε, μας παρακολουθείτε. Μπαίνετε στο zoomomorpha.gr. Μπαίνετε στη σελίδα μας Zoom όμορφα, κάνετε like. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, για όλα αυτά τα μήνυματα που μου στέλνετε. Ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. Και φυσικά θα στείλουμε και ένα ζευγάρι να φάει στη Μεσόγειο θάλασσα και να το ευχαριστηθεί με ένα γεύμα. Μουα. Και μην σας πω θα δοκιμάσετε και αυτό. Αλλά αυτό να το κάνετε να μας το στείλετε, το βίντεο να το δούμε. Να τους βάλουμε έτσι λίγο στο τρυμπάκι, γιατί έχεις πολλά να μου κάνεις εσύ εδώ με τα θαλασσινά. Βέβαια. Λοιπόν. Θα ρίξουμε και τον άνηθο. Το μάτι το έχω κλείσει. Δεν θέλουμε να βράζει το μάτι την ώρα που θα πέσει η ρόκα μέσα και ο άνηθος. Τι λες, να είναι έτοιμα τα μακαρόνια? Λοιπόν, τα μακαρόνια είναι έτοιμα.
έχουν βράσει. Δεν είναι ένα περίεργο έτσι φαγητό που είναι. Όχι, δεν είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, μου κάνει σούσι, βρε παιδί μου, λέω. Ναι. Κοίταξε, Μαρία, εμένα ναι, δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα αυτού του είδους τις τεχνικές. Κάτσε, σου έχω συγκεκριμένη συνταγή που θέλω. Λοιπόν. Θα έχεις και το ριζάκι, λίγο γαριδούλα, λίγο έτσι, λίγο. Δηλαδή, να σου πω, ναι, τώρα τα φύκια μείνανε πολύ στο τραπέζι, δεν με εμπνέουνε. Καλά, εντάξει. Να μην σου πω ψέματα. Κάτι θα σκεφτώ. Λίγο. Να μου πεις να σου φτιάξω ένα χταποδάκι κοκκινιστό με μακαρόνια, να σου φτιάξω πολύ ευχαριστώ. Κάτσε να τσεκάρουν όλα αυτά λοιπόν, που μου φέρες, για κάτσε να δω. Για έλεγξε εδώ, σε παρακαλώ. Είναι. Έτσι. Οκ. Okay. Λοιπόν. Άμα δεν παινέψεις το σπίτι σου, καρδάκι μου γέρι. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε ρίξει τα μακαρόνια μας μέσα. Όπως είδατε, τη ρόκα και τον άνηθο δεν τα έβρασα καθόλου, ήδη είχα κλείσει το μάτι. Ανακατεύουμε καλά-καλά και είμαστε έτοιμοι. Έχει ξανακάνει τηλεόραση. Να σερβίρουμε. Λες και τον έχουμε ξαναβγάλει στο πλατό. Ναι, ναι, ακούσα εδώ πέρα. Να σου θυμίσω ότι είμαι από την Κέρκυρα. Αχ, Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το ποντικονίσι. Ωραίο το ποντικονίσι, να μην μύριζε και τόσο πολύ από εκεί πέρα κάτω που πας να κατέβεις και το σκέφτεσαι. Λοιπόν, Μαρία. Θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Θα σου πρότεινα του χρόνου τέτοια εποχή να πάμε Κέρκυρα. Εντάξει, θα το κάνουμε. Να λάδι. Κάνουμε ένα. Ναι, ναι. Ένα Πάσχα στην Κέρκυρα. Ορίστε. Έτσι, ε. Πάμε. Θα σε βγάλει και με τους προσκόπους να πάμε να κάνουμε μαζί όλους τους επιταφείους. Να δεις, από εκεί θα τα δεις τώρα. Τέλεια. Λοιπόν, διότι αν δεν συμμετάσχεις διαδραστικά, δεν μπορείς να καταλάβεις το Πάσχα στην Κέρκυρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι ναι. Να σερβίρουμε. Ένα ξεχωριστό ιδιαίτερο πιάτο που θα το κάνουμε και εμείς όλη τη μεγάλη εβδομάδα μπορούμε να το κάνουμε γιατί νηστεύουμε και όχι μόνο τώρα και για μετά και όχι για μετά για πάντα. Εύκολο, γρήγορο, πολύ. Εμείς το λέμε τώρα νηστίσιμο γιατί μας διανύουμε την περίοδο της νηστείας. Ναι. Άρα μπορούμε να το κάνουμε και να το καταυχαριστηθούμε. Και σε ένα ρομαντικό δείπνο για δύο, διότι είναι ελαφρύ πολύ, να το ξαναπώ. Όχι, αυτή την περίοδο θα έλεγα πως όχι. Με τη μαγειρική όμως είσαι. Με τη μαγειρική είμαι πολλά χρόνια. Αν και τη μαγειρική την παντρεύτηκα, εν αντιθέσει με τη ζαχαροπλαστική που την ερωτεύτηκα. Να τα. Λοιπόν. Θέλω και γλυκό τότε να κάνουμε. Θα φτιάξουμε και γλυκό. Επιφυλάσσομαι. Για την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε, να κάνουμε και γλυκό. Εσείς εδώ μη ζηλεύετε τα πιάτα μας. Μπορείτε να το δοκιμάσετε. Και μην ξεχνάτε, τρέχει και διαγωνισμός. Τρέχει διαγωνισμός. Το πιάτο μας αυτό μπορεί να το δοκιμάσουν στη Μεσόγειο θάλασσα, Λεωφόρο Μεσογείο 272, να έρθουν, να καθίσουν στο εστιατόριο. Τα βλέπετε, να το ευχαριστηθείτε. Ή να τα παραγγείλουν, να τα στείλουμε στο σπίτι, με ένα τηλεφώνημά σας, θα έρθουν απευθείας στο σπίτι και σας. Και έχετε κάτσει σε ένα κομβικό σημείο ναι. Που μπορούμε να έχουμε τα πάντα. Από περιοχές να καλύψουμε, έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ναι, έχουμε. Λοιπόν. Τι έχεις κάνει εδώ. Ναι, είναι ένα πιάτο γρήγορο, ελαφρύ. Μύρισε Ελλάδα με Μεσόγειο θάλασσα. Έτσι είναι. Δημήτρη μου, τι ωραίο που είναι. Λοιπόν. Άλλα μυστικά θα μου πεις. Αυτό άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καθαρίσουμε μετά τη γαρίδα από τη στιγμή που θα τη βάλουμε στο πιάτο. Όμως δεν τη βάζουμε καθαρισμένη για να την μαγειρέψουμε γιατί θα διαλυθεί η γαρίδα. Την κρατάμε όπως είναι με το κεφάλι με την ουρά. Τα μακαρόνια σας είπα τα βράζετε εσείς όπως πιστεύετε. Γούστα είναι αυτά, άλλο το θέλει καλευρασμένο, άλλο το θέλει πιο αλτέντε. Μια χαρά τα βλέπω. Δοκιμάστε το στο σπίτι, ελάτε από τη Μεσόγειο θάλασσα, αγοράστε τις φρέσκες τις γαρίδες. Μας έπεσε, θα έρθουμε. Να πείτε, εμείς σας περιμένουμε. Σήμερα, ή διαφορετικά με ένα τηλέφωνο στο 210-65-21.000. Είμαστε κοντά σας, είμαστε δίπλα σας. Και ο Δημήτρης είναι κοντά σας. Και ο Δημήτρης. Τηλέφωνο που είπαμε. Ναι. Δημήτρη, τέλειο. Ξέρεις τι θα κάνω τώρα, off the camera, πρέπει να ξεκινήσω εγώ να δοκιμάσω εννοείται. Εννοείται. Να δω τι έχεις κάνει. Λοιπόν. Να με φτιάξεις έτσι λίγο. Δεν ξέρω, πάντως εμφανισιακά πρέπει να είναι τέλειο. Λοιπόν, Δημήτρη, μου το έκλεισε στο σπίτι μου. Όχι, να υπενθυμίσουμε ότι μπορούμε να βρούμε τα πάντα, ε. Ασφαλώς. Ειδικά και τώρα μέρες νηστείας, όλα τα θαλασσινά, όλα τα νηστίσιμα. Καλά, και αρτίσιμα, βέβαια. Πω. Ναι, ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Τέλεια, λοιπόν, παιδιά. Για την φιλοξενία σε αυτό το υπέροχο στούντιο. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να σε ξανάρθουμε. Ναι, ασφαλώς. Να σκεφτείς κάτι πάλι έτσι έξαλλο. Κάτι έξαλλο και παραδοσιακό ταυτόχρονα. Γιατί. Από Κέρκυρα.
Από Κέρκυρα. Από Ελλάδα θα έλεγα. Από Ελλάδα. Από Ελλάδα. Εντάξει, από Ελλάδα. Αφού μας παρακολουθούν και σε όλη την Ελλάδα, μερική Καναδά, να το πούμε αυτό. Έτσι. Εντάξει, έχουμε και την καλύτερη μαγειρική. Εννοείται, μεσογειακή μαγειρική. Εννοείται. Από τη Μεσόγειο θάλασσα. Λοιπόν, εγώ δοκιμάζω, εσείς συνεχίζετε. Δεν φεύγετε γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα ο Βασίλης ο Τότσικας τι θα πει για αυτά που κάνουμε. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστούμε. Σας καλά, εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Δεν φεύγετε, γυρίζω, να δοκιμάσω και λίγο. Όλοι, παπά. Ταξί Ερμής. Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας, 24 ώρες το 24ωρο. Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Πάμε γρήγορα να τελειώσουμε γιατί έχω άγχος σήμερα. Ναι. Ναι. Ορίστε ένα θέμα για να συζητήσουμε. Γιατί δεν υπήρχε ζωή πριν, υπάρχει ζωή μόνο τώρα. Ναι, αλλά χωρίς άγχος, έτσι. Χωρίς άγχος και εγροφιά στα ναρκωτικά. Τώρα υπάρχει ζωή. Τώρα υπάρχει ζωή. Η ζωή είναι πανέμορφη. Είναι πολύ όμορφη. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε όμορφα. Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε την αξία που πρέπει. Και σίγουρα. Ναι. Υπάρχει τρόπος να πόσα αντιμετωπίσουμε. Πόσα θα έχεις δει εσύ, πες το μου τώρα. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος και διατροφικά. Α, ναι. Εντάξει. Και τη ζωή μας να την αλλάξουμε και να την κάνουμε καλύτερα. Ναι, εννοείται. Θυμάσαι που λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή για τη σάχαρη. Βεβαίως. Ναι. Που έφαγα το μεγάλο του αυγό που φώναζες. Ένας λόγος που αυξάνεται το άγχος. Η ζάχαρη το κάνει πολλές φορές αυτό. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Να πούμε τώρα. Πώς ξεκινάει αυτό και τι πρέπει να κάνουμε, έτσι, με το άγχος. Πολύ δύσκολο να μην αγχώνεται κάποιος, έτσι. Τι μου είπες και πριν, ότι εσύ δεν αγχώνεσαι όταν έρχεσαι εδώ. Εσύ γιατί αγχώνεσαι δηλαδή. Εγώ αγχώνομαι για τα προβλήματα τα δικά μου, όπως καθένας αγχώνεται για τα προβλήματα που τον απασχολούν. Και πώς θα το καταπολεμήσουμε. Καταρχήν με το να βρούμε λύση για αυτά τα προβλήματα, αλλά εμείς δεν θα πούμε αυτό. Εμείς θα πούμε τι πρέπει να κάνουμε διατροφικά όταν έχουμε άγχος. Καταρχήν, να μην τρώμε πολύ. Mm. Γιατί? Τι είναι το άγχος, λοιπόν? Το άγχος είναι ένας απροσδιόριστος φόβος, που δυστυχώς όμως βάζει το σώμα μας σε πολύ πολύ φυσικές διεργασίες. Δηλαδή, τι κάνει? Ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό και το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, έτσι. Και τι μας κάνει? Μπορεί να συσπάσει τα εσωτερικά μας όργανα, δηλαδή φανταστείτε ότι το έντερο είναι ένα ελαττήριο. Όταν εμείς είμαστε σε καλή διάθεση, δεν έχουμε άγχος, είναι όλα καλά, το ελαττήριο είναι χαλαρό, έτσι, και κάνει κινήσεις. Όταν εμείς είμαστε αγχωμένοι, το ελαττήριο συσπάται. Γιατί μας προετοιμάζει με αυτόν τον τρόπο η φύση, προετοιμάζει το σώμα για μια κατάσταση μάχης ή φυγής. Εμείς λοιπόν, όταν βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, τι παθαίνουμε? Δεν μπορούμε καταρχήν να αφομοιώσουμε την τροφή που τρώμε. Επειδή λοιπόν το έντερο συσπάται σε καταστάσεις άγχους πάρα πολύ, μπορούν και απορροφώνται μόνο τα πιο μικρά θρεπτικά συστατικά. Μας πει είναι το πιο μικρό, η γλυκόζη, η ζαχαρίτσα που λέγαμε. Δηλαδή, τι ρουφιάνε τη ζαχαρίτσα. Τώρα, τι να πούμε. Ναι. Αν ένας άνθρωπος λοιπόν φάει, για παράδειγμα, έτσι, μια μερίδα φιλέτο με ρύζι, έτσι, ή με ζυμαρικά και για επιδόρπιο ένα φρούτο, αν το κάνει αυτό αγχωμένος, το μόνο πράγμα που θα καταφέρει να αφομοιώσει είναι τα ζάχαρα από το φρούτο και το ρύζι. Και ίσως, αν ξεαγχωθεί κάποια στιγμή, το μόνο πράγμα που θα μπορεί να αφομοιώσει θα είναι το λίπος. Οπότε θα μου πεις τώρα τι κάνουμε, έτσι. Παίρνουμε βαθιά ανάσα. Περίμενε. Ναι. Τι κάνουμε, περίμενε. Zoomomorpha.gr, να μπούμε μέσα να διαβάσουμε τα πάντα για τον Βασίλη τον Τότσικα, για τις συμβουλές μας, αλλά να δούμε και τις συνταγές μας όλες, γιατί οι συνταγές
αλλάζουν συνέχεια και πρέπει εσείς να τις βλέπετε, γιατί μας δίνουν και πολλά μαθήματα. Τι να τρώμε, τι να συνδυάζουμε, τι έτσι, τι αλλιώς. Πάμε, zoomomorpha.gr. Like στο Facebook, βρείτε μας και στο Instagram. Μαρία Δημητρέλη, ζούμε όμορφα. Hashtag, παντού, όπου είστε θα βλέπετε το hashtag. Hashtag, ζούμε όμορφα. Πάμε. Το zoomomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomomorpha.gr. Εμείς γυρίσαμε. Σήμερα το θέμα μας είναι για το άγχος με τον Βασίλη τον Τότσικα. Γρήγορα, γιατί περνάει η ώρα. Αγχωνόμαστε με το παραμικρό. Δεν αφήνουμε τίποτα. Αγχωνόμαστε. Και δυστυχώς, αν το προλάβουμε, τα κάνουμε όλα. Δεν αντιδρούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, Μαράκη. Ορισμένοι άνθρωποι λοιπόν. Μίλησε, εγώ βρήκα σχολεία τώρα. Μπράβο. Ορίστε. Αυτό που κάνεις είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσεις να διώξεις την επιθυμία που σου δημιουργεί το άγχος για φαγητό. Να τσιμπήσεις δηλαδή λαχανικά. Ναι, αλλά τρώω άτσαλα όμως. Δηλαδή θα φάω τώρα τα ντοματίνια φρεσκοπλημένα, πολύ όμορφα. Κριτικά είναι. Όπως είπαμε και στην εκπομπή για τη ζάχαρη, ο εγκέφαλός μας είναι μόνο ζάχαρη. Εμείς σε κάθε μας συναισθηματική έξαρση καταναλώνουμε πολύ μεγάλες ποσότητες από αυτή τη ζάχαρη. Να υπενθυμίσουμε ότι ο εγκέφαλος, δηλαδή αυτό το όργανο που είναι μόλις λίγο παραπάνω από ένα κιλό, καίει το 1/5 των θερμίδων που τρώμε κάθε μέρα. Έτσι. Και εννοείται ότι με το άγχος θα κάψει πολύ περισσότερη ενέργεια από ότι να μην το είχαμε. Αυτό μερικές φορές μπορεί, ιδίως αν είμαστε θυσμένοι στη ζάχαρη, να μας οδηγήσει σε επιθυμία για γλυκό. Mm. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να φάμε ένα ισορροπημένο γεύμα. Ένα ισορροπημένο σνακ εκείνη τη στιγμή. Ναι. Με το άγχος δεν πρέπει να φάμε μεγάλα γεύματα. Καλό είναι. Α, δεν τρώμε μεγάλα γεύματα όταν έχουμε άγχος. Πιάνουμε και τσιμπολογάμε τι βρούμε. Κι όμως υπάρχουν ορισμένοι που ξεσπάνε στο φαγητό, έτσι. Και υπάρχουν κι άλλοι που δεν έχουν καθόλου, μα καθόλου όρεξη. Αυτοί είναι σε πλεονεκτική θέση. Αυτοί που δεν έχουν όρεξη. Λοιπόν, τι κάνουμε όταν έχουμε άγχος? Όχι μεγάλα γεύματα. Τι θα πρέπει να αποφύγουμε? Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε τη ζάχαρη και τα επεξεργασμένα ζάχαρα. Ακόμη και τα φρούτα δεν είναι κατάλληλα για περίπτωση που έχουμε. Μου έχεις πει να μην τα τρώνε και τα φρούτα το βράδυ, που μου αρέσει μετά το φαγητό να φάω ένα φρούτο. Το βράδυ. Κοίταξε, μετά το φαγητό, έτσι, και ανάλογα το τι έχουμε φάει, το ξαναλέμε, τα ζάχαρα συνδυάζονται καλά με τις άπαχες πρωτεΐνες. Λοιπόν, το φρουτάκι μπορεί να συνοδεύσει άνετα το ψαράκι μας και το κοτοπουλάκι μας, όμως όχι το ζυμαρικό, όχι το ρύζι, όχι την πατάτα. Όχι, έτσι, όχι. Είπαμε. Όχι. Ένα όχι είσαι. Μα λέω και ναι. Όχι. Λέμε και κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε αποτέλεσμα, μαράκι μου. Στέλνουν εδώ πέρα και σου λένε διάφορα. Ναι. Πώς θα αντιμετωπίσεις όλο αυτό, σ' αρέσει? Βεβαίως, τα απολαμβάνω πάρα πολύ. Αχ, τα απολαμβάνεις γιατί σε ηρεμούμε εδώ πέρα. Ακριβώς. Τέλεια. Θες να ακούσεις κάτι άλλο? Έμα. Για το άγχος έχω να σου πω τη βασικότερη συμβουλή. Για να την ακούσω. Κάνουμε γυμναστική γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να το καταπολεμήσουμε. Με τη διατροφή αυτό που μπορούμε να κάνουμε, είπαμε, είναι να μην κάνουμε μεγάλα γεύματα. Έτσι, το καλύτερο όμως φυσικό αντιστρες είναι η γυμναστική. Όλα αυτά πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε αν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ βεβαρημένο και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα? Προνοούμε. Προσπαθούμε από την προηγούμενη να έχουμε καλυφθεί τουλάχιστον στα γεύματά μας. Έτσι. Και δεν σημαίνει ότι η γυμναστική θα γίνει υποχρεωτικά στο γυμναστήριο. Μπορούμε να χορέψουμε. Μπορούμε να περπατήσουμε. Να χορέψουμε. Μπορούμε να κάνουμε απλά πραγματάκια, ναι. Και να είναι το ίδιο το αποτέλεσμα. Πόση ώρα γυμναστική κάνεις την ημέρα? Προσπαθώ να φτάνω τη μία ώρα. Μια ώρα είναι αρκετή? Ναι, μια χαρά είναι. Αχ. Άρα εμείς τώρα θέλουμε να ισορροπήσουμε το άγχος, να ισορροπήσουμε τη διατροφή, να μην τρώμε άτσαλα, να προσέχουμε τι τρώμε, να καταπολεμήσουμε τη ζάχαρη που είπαμε και σε προηγούμενη επειδή εκπομπή. Το να μην αγχωνόμαστε είναι σχεδόν αδύνατο, έτσι. Αυτό πρέπει να κάνουμε να διαχειριστούμε το άγχος. Να σου πω, να σε εκμεταλλευτώ λιγάκι. Ναι. Θέλεις να βοηθήσουμε λίγο όλους αυτούς που μας παρακολουθούν και μας αγαπάνε πάρα πολύ και να στείλουμε και την καλησπέρα μας ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια σε όλη την Ελλάδα, Αμερική, Καναδά, Λονδίνο που μας παρακολουθούν παντού με μεγάλη χαρά και επιτυχία. Το Μύρις Ελλάδα και το ζούμε όμορφα. Να μπορέσουμε λίγο να τους βοηθήσουμε με εύκολα πραγματάκια το πώς να χάσουν εύκολα κιλά, να μας δώσεις δηλαδή μία τυπική
τύπου δίαιτα, λίγο να μας βοηθήσεις. Ναι. Εσύ βγάζεις βέβαια τη δίαιτα από το λεξικό σου και το λεξιλόγιο σου και το πηγαίνεις ότι θα δώσω συμβουλές. Ναι. Εσύ μιλάς για άτομα που έχουν άγχος συγκεκριμένα, να προτείνουμε ένα πλάνο. Βεβαίως. Ωραία. 5 μικρά γεύματα την ημέρα, έτσι. Το πρωινό μπορεί να είναι δημητριακά, ας πούμε, με γιαούρτι, κάτι πολύ απλό. Δεν βάζουμε μόνο όξινα το πρωί, να το τονίσουμε αυτό, δηλαδή όχι σκέτο χυμό, όχι σκέτα τα φρούτα. Θέλουμε μαζί και κάτι άλλο για να φτιάξουμε ένα ουδέτερο περιβάλλον. Το καλύτερο είναι τα δημητριακά που μπορούμε να έχουμε. Δημητριακά ή ένα τόστ. Μπράβο. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να συνδυάσουμε και άπαχες πρωτεΐνες, δηλαδή όπως είναι το άπαχο τυρί, γαλοπούλα, κάτι ανάλογο, σε ένα τοστάκι, σε ένα σαντουιτσάκι. Κάτι τέτοιο θα είναι ισορροπημένο για το πρωί. Και φεύγουμε, πάμε, δεύτερο. Δύο πολύ πολύ εύκολα snacks που μπορεί να είναι από μπάρα δημητριακών, μπάρα πρωτεΐνης, όσες θέλεις με το κίνητο. Έτσι, μπισκοτάκια με βρώμη, οτιδήποτε δεν έχει ζάχαρη, έτσι, γιατί θα μας οξύνει, είπαμε, το άγχος. Και στα κυρίως γεύματα προσπαθούμε να φάμε άφθονα λαχανικά, μικρές ποσότητες σε άπαχες πρωτεΐνες και το ελάχιστο που μπορούμε από άμυλα και ζάχαρα. Μάλιστα. Δηλαδή, θα έλεγα σε κάποιον που είναι αγχωμένος να μην φάει παραπάνω από 2 κουταλιές της σούπας ρύζι. Ωραία. Ή μια μικρή πατάτα. Εγώ τι θέλω. Στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε γράψει ένα πλάνο που ακριβώς θα το δώσουμε και θα πούμε θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Με κανονικά το θα τι το θα φάμε, όμως, θα το προτείνουμε. Ενδεικτικά για κάποιο βάρος, κάποια ηλικία, ναι. Μπράβο, και θα έχουμε μιλήσει. Θα μιλήσουμε και αυτή την περιβόητη μάζα, λίπος, όλα αυτά. Τι μετράμε, τι δεν μετράμε, ποιο φεύγει πιο γρήγορα, κυλίτσα, χέρι. Εντάξει, βεβαίως, το έχουμε. Τέλεια. Αυτό λοιπόν ήταν. Σήμερα ξεαγχωθήκαμε. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε, βλέπετε όλες μας τις εκπομπές στο YouTube. Ζούμε όμορφα. Μπαίνεις και εσύ, βλέπω, ανεβάζεις εκπομπές. Κοινοποιεί συνέχεια. Facebook, ζούμε όμορφα. Κάνετε like, μπαίνετε στους διαγωνισμούς μας. Και φυσικά και στο Instagram. Μαρία Δημητρέλη, ζούμε όμορφα. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, παιδιά.